Παιδιά, μπράβο. Πάμε γρήγορα γιατί 18 Νοεμβρίου πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να είναι όλα έτοιμα για να βγει το show. Να βγει στην εντέλεια. Θα είναι όλα έτοιμα, αφεντικό. Ωραία, ωραία, ωραία. Άντε να δούμε γιατί έχει γίνει χαμός εδώ πέρα. Πάμε, εδώ είναι! Θέλω τη ζώνη μου! Καταρχήν από μακρύτσου. Στο διευθυντή δεν θα πλησιάζει τόσο. Ούτε εσύ, ούτε εσύ. Τι θέλεις τώρα? Τι θέλω? Παίρνω τον πρώτο αγώνα, νικάω μια σειρά με τον Γκουρού. Τον έκανα πελατάκι στα χαρκόρ και έρχεται ο Φλόρος ο Πανδεσιάδης, δεν βλέπει το πόδι μου κάτω από σκηνή. Παίζουμε δεύτερο μάτς, last man standing. Μου μετράει πώς μου μετράει, έχω σκοθεί και πάλι... Πού είναι η ζώνη μου? Δεν θέλω καν μάτς. Δεν δικαιούσε άλλο μάτς για τη ζώνη. Υπάρχουν κι άλλοι που έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο. Συνεννοηθήκαμε? Όχι, ένα μάτς έχασες, ένα μάτς δεν κέρδισες. Ναι, πώς έχασα ακριβώς? Ξέρεις πολύ καλά. Ναι, ξέρω πολύ καλά. Υπάρχει απόφαση διαιτητής. Λοιπόν, επειδή είμαι ο πιο σκληρός performer που έχεις, δεν έχω χάσει από κανέναν, είμαι ο χειρότερος της εφιάλτης, απαιτώ τη ζώνη, ούτε καν μάτς. Παγκοσμίως έχω παλέψει με τους πιο σκληρούς. Με εντυπωσιάζεις. Έχεις παλέψει με τους πιο σκληρούς? Ναι. Μου δώσεις μια πολύ καλή ιδέα. Μια πάρα πολύ καλή ιδέα για τις 18 Νοεμβρίου, για το SmackDown 13. Αφού έχεις παλέψει με τους πιο σκληρούς, εσείς οι δύο, σε έναν αγώνα tag team, εναντίον του πρωταθλητή, του Κώστα Παππού του Κουρέα, να, που θα έχει για συμπαίκτη τον Λιόρ Μπεν Ντέιβιντ. Αυτόν από το CZW. Αυτόν από το CZW. Εκεί που βάραει ο ένας τον άλλο με λάμπες του ρίου, καρέκλες, πετάνε κασετόφωνα, νεκρομπούτσερ και τέτοια ωραία πράγματα. Πώς σας φαίνεται αυτό το μάτς? Έκλεισε. Μετά τι? Κέρδισε αυτό το μάτς και μετά το συζητάμε. 18 Νοέμβρη. Κάτι να σας δω. Εκεί θα είμαστε. Να σας δω, να σας δω. Κάτι μπράβο.